Focus 103,6. Καλή σας ημέρα κύριε Ταμήλο. Καλημέρα κύριε Τραδαφιλίδη. Πώς είστε? Καλά, είμαι σε ένα βουνό απλώς και έχει πολλές στροφές και οδηγούσα. Πώς είστε, καλά, τι λέει η Θεσσαλονίκη? Αγώνας, το καλά έχει καταργηθεί. Αγώνα κάνουμε, αγώνας άλλος για την αναβίωση, άλλος για την επιβίωση, άλλος για το, όπως είχατε πει και σε κάποια στιγμή, τους λογαριασμούς μας δεν μπορούμε να πληρώσουμε, τα φώτα μας δεν τα έχουμε, τα αυτά μας δεν έχουμε, εκείνο δεν έχουμε, όπως περνάει σχεδόν τα δύο τρίτα της χώρας, έτσι δεν είναι? Εντάξει, όλοι οι Έλληνες είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πιστεύω... Ναι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι. Θα δούμε. Ναι, για πέστε μου τώρα, αυτή η ιστορία πώς την είδατε του συνάδελφου σας, του Στήλου, που τον ήξερε και κανένας μέχρι χθες. Χθες έγινε... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπήρχε μια άση μέσα στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο να βάλει νέους βουλευτές... για να φρεσκάρει υποτίθεται το σχήμα και να δώσουν άλλη όθηση στο κυβερνητικό έργο. Αυτό είναι ένα ρίσκο που ξέρετε. Όπως ένας προπονητής βάζει να παίξει στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει στην ομάδα, μπορεί να μην έχει καλή απόδοση και μπορεί να κάνει και το τσάφ. Το τσάφ! Έτσι, λοιπόν, έκανε το τσάφο ο Στήλος επομένως. Λοιπόν, οι νέοι βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στη διοίκηση, μπορεί να έχουν ιδέες, αλλά πολλές φορές μπορούν να υποστούν ένα, ας το πούμε, ατύχημα. Και θεωρώ ότι, επειδή τον ξέρω τον κύριο Στήλου, είναι ένα πολύ καλό παιδί, μορφωμένος, έκανε ένα ατύχημα. Α, ή και μορφωμένος. Δηλαδή, λέει από βήμα της Βουλής, κοίταξε, κανόνισε, ας πούμε, μην κατέβω κάτω και σε κάνω το σαν τον Καζιδιάρη, και είναι και μορφωμένος ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ωραία. Προσέξτε, ο κύριος Στήλος είναι καθηγητής στο ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Δεν αμφισβητεί κανείς το μορφωτικό του επίπεδο στο αντικείμενο που είναι καθηγητής. Κύριε Ταμήλο. Από εκεί και μετά, ξέρετε ότι η πολιτική δεν διδάσκεται στα βιβλία. Η πολιτική είναι ένα μείγμα εμπειριών οι οποίες προέρχονται από τα πολλά βιώματα που έχεις. Έτσι τώρα την επόμενη φορά ο κύριος Στήλος έχει διδαχθεί, δεν θα το ξανακάνει. Την επόμενη τώρα έχασε το υφυπουργικό δόκο, την άλλη φορά θα χάσει και το βουλευτιλίκι από ό,τι φαίνεται. Ναι, όμως και το μέλλον του ανήκει, έτσι. Η ουρανή είναι δική σας. Η ουρανή είναι δική σας. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Ταμήλος θα το έλεγε αυτό ποτέ? Εγώ δεν ξεχωρίζω άντρας, γυναίκα κλπ. Δεν έχω τέτοια. Σε οποιονδήποτε. Δηλαδή, είναι λογική. Γιατί κάποιοι είπαν ότι του βγήκαν τα ακροδεξιά, τα ακροφασιστικά, ανακλαστικά. Γιατί έχει μέσα της η Νέα Δημοκρατία, δεν μιλώ για το σύνολο, για όνομα του Θεού, έχει κάποιους οι οποίοι προσυδειάζουν και πάνω στη στιγμή της έντασης, γιατί εκεί δείχνεται ο πραγματικός εαυτός, στη στιγμή της σύγκρουσης, εκεί φαίνεσαι ποιος πραγματικά είσαι, έτσι δεν είναι κύριε Ταμήλο? Εκεί φαίνεσαι, στην πίεση φαίνεσαι, στα μαλακά, στα γλυκά, όλοι καλοί, με όλους φίλους κλπ. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι και δεδομένο ότι στο υποσυνείδητο του καθενός, στο υποσυνείδητο αυτό που δεν ελέγχεται με τη λογική, καταγράφονται διάφορα βιώματα, τα οποία πιθανόν κάποια στιγμή να βγουν. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι στα νιάτα μου ήμουν αριστερός. Το 1974 που πέρασα στο Πολυτεχνείο ήταν στην πρώτη χρονιά της μεταπολίτευσης, μετά που έφυγε η δικτατορία. Έχω μια ιστορία μεγάλη και στο Πολυτεχνείο του Μετσόβιου κάτω και στη συνέχεια στο συνδικαλισμό. Αυτό το δεδομένο με την κυρία Κανέλη, η οποία είναι και φίλη μου, και γενικά η αντιπαράθεση πολιτική με τους αριστερούς μέσα στη Βουλή είναι σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο το έχω συνειδητοποιήσει και δεν θα το έκανα εγώ το λάθος. Μπορεί να όμως να έκανα ένα άλλο λάθος με κάποιους άλλους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά συμβαίνουν και δεν πρέπει Μισό λεπτό. Θα έλεγε ποτέ ή θα σκεφτόταν κάποιος, ή τι είναι αυτό, τι συνιστά? Γιατί δεν είναι κάποιο λάθος, δηλαδή κάποιο γλωσσικό ατόπιμα. Τον είπες έτσι ή αλλιώς ή αλλιώτικα. Μπορεί το δέρνο να αποτελεί μέθοδο, διαδικασία πειθούς του αντίπαλου πολιτικά, ιδεολογικά, κομματικά κλπ. Μπορεί το δέρνο να είναι τρόπος αντιμετώπισης και επίλυσης διαφορών? Ποτέ δεν μπορεί να είναι. Είναι σαφές αυτό. Έχουμε πει ότι στη δημοκρατία οι 51 αποφασίζουν και οι 49 υφίστανται, έτσι. Αυτό είναι το δημοκρατικό πολίτευμα. Τώρα να ρωτήσω το Μιχάλη τον Ταμήλο. Καλύτερα, αλλά δυστυχώς πρέπει να το δεχόμαστε. Άρα λοιπόν ποτέ με φραστικές επιθέσεις δεν λύνεις κανένα πρόβλημα, έτσι. Ναι. Και επομένως δεν έπρεπε να το πείτε, ήταν ένα μεγάλο λάθος. Σας έγινε... Το αναγνώρισαμε ίδιος.
Στο Μιχάλη του Ταμήλου έγινε πρόταση για να αναλάβει το Υφυπουργείο Παιδείας. Δεν είναι του αντικειμένου, δηλαδή να καταλάβετε κάτι. Οι βουλευτές όταν μπαίνουν στη Βουλή, από την αρχή που μπαίνουν, το ξέρουν, ναι, ναι. Ομάδες, παιδείας, υγείας. Εγώ είμαι στον τομέα δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, περιβάλλον κλπ. Δεν έχω αντικείμενο επαφή με την παιδεία. Άρα λοιπόν πρέπει να μπει κάποιος από τον τομέα της παιδείας που έχει παρακολουθήσει και τα νομοσχέδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα και έχει μια συνέχεια. Ναι. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι άμα βάλουμε ένα πολιτικό άσχετο από το αντικείμενο του Υπουργείου το μπορεί να επιτύχει. Έχει δοκιμαστεί αυτό και από την κυβέρνηση Σαμαρά με παλιότερους ανασχηματισμούς και αποδείχθηκε λάθος. Δηλαδή να βάλεις ένα δημοσιογράφο, παράδειγμα, υπουργό σε ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει επιτελέσει, ναι, δεν σημαίνει ότι θα τα καταφέρει. Εγώ θέλω να ρωτήσω Υπουργό Εσωτερικών. Προηγουμένως ο Μιχάλης Οταμήλος το άφησε ασχολίαστο και θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Λένε κάποιοι, επειδή ο Στήλος δεν είναι μια τυχαία περίπτωση, είναι από τους βουλευτές εκείνους που δεν ψήφισαν την άρση της ασυλίας βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει μια ομάδα βουλευτών μέσα στη Νέα Δημοκρατία που βλέπει φιλικά προσκύμενοι, που είναι όπως δηλαδή τους μιλούσε ο Μπαλτάκος με μια γλώσσα, ας πούμε, ότι σαν να μιλούσε έναν κολλητό του αδερφό του, που θεωρεί τη Χρυσή Αυγή κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, κομμάτι της ευρύτερης δεξιάς. Υπάρχει τέτοια. Δεν εννοώ τον Μιχάλη τον Ταμήλο, έτσι. Ο Μιχάλης Ταμήλος αυτό προσδιορίστηκε, είπε ότι εγώ στα νιάτα μου είμαι αριστερός, ξεκίνησα από εκεί κλπ. Και έχω τώρα και ελπίζω και πιστεύω στον Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία κλπ. Εγώ θέλω να μου πείτε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτά δένουν τώρα. Δεν ψηφίζει την άρση της ασυλίας της Χρυσής Αυγής. Λέει, ας δείξω εγώ Κασιδιάρη, να σε κάνω εγώ τον Κασιδιάρη κλπ. Υπάρχει μια φύλα, αυτή είναι η ερώτησή μου κύριε Ταμήλου. Υπάρχει μια ομάδα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι φύλα προσκύμενη στη Χρυσή Αυγή. Πιστεύει λέει, ότι αύριο μπορείτε να κάνετε και σερμαγιά με την κολεγιά με την Χρυσή Αυγή, να φτιάξετε μαζί κυβέρνηση, ας πούμε. Εντάξει, είπα πιο πριν ότι στο υποσυνείδητο του καθενός, στο υποσυνείδητο του καθενός. Εγώ δεν μιλάω για το υποσυνείδητο, μιλάω για το συνειδητό τώρα. Αφήστε το υποσυνείδητο. Πρόσεξε, το υποσυνείδητο είναι του ψυχολόγου. Δεν είναι. Δεν θα πάμε στους ψυχίατρους. Στο υποσυνείδητο του καθενός γράφονται διάφορα βιώματα. Ναι. Πιθανόν να είναι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που τα βιώματά τους να έχουν κάποιες φιλικές αναφορές προς μια πιο δεξιά, ίσως και ακροδεξιά πολιτική συμπεριφορά. Πες το, μη φοβάστε. Τη Χρυσή Αυγή πες. Δεν υπάρχει ομάδα με την έννοια ομάδας. Ναι. Στην Νέα Δημοκρατία στους βουλευτές είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι και ο κύριος Πλεύρης τώρα, είναι και ο κύριος Βορύδης, είναι και πολλοί άλλοι, οι οποίοι πιθανόν να έχουν κάποιες φιλικές αναφορές προς τον τομέα αυτό και... Αλλά ποιο δεν τομέα, αποτελούν ομάδα με την έννοια της ομάδας. Ποιο τομέα εννοείται να έχουν φιλικό... Προς τον τομέα της μιας φιλικής πιθανών προσέγγισης ενός συνετισμού, όπως θα έλεγαν κάποιοι, των ακροδεξιών των στελεχών της Χρυσής Αυγής. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ένας Χρυσαυγής να γίνει σωστός δημοκράτης. Όχι, με συσχετισμού είπατε, συσχετισμού. Ή συνετισμού. Λέω, συνετισμού, να συνετιστεί κάποιος, δηλαδή να πάρεις ένα Χρυσαυγήτη και να τον κάνεις μαθήματα δημοκρατίας και να τον κάνεις δημοκρατικό πολίτη. Δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Ο Χρυσαυγήτης... Εγώ νόμιζα θα λέγατε να τον πάρεις, να τον κάνεις το λούμι στο ξύλο, γιατί εκεί είναι δέρνο. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποιοι που θα πιστεύουν ότι αν γίνονταν... Στη Νέα Δημοκρατία, έτσι. Στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι και πολίτες και πολιτικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι αν γίνουν μαθήματα συνειδητισμού και μια προσέγγιση, θα μπορούσε να τους βελτιώσουμε, ας το πούμε, να τους αλλάξουμε τη συμπεριφορά. Ναι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ένας Χρυσαυγήτης δεν γίνεται ποτέ δημοκράτης. Δεν θα γίνει ποτέ δημοκράτης. Γιατί η νοοτροπία του είναι εναντίον του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ο Στήλος μπορεί να έχει άλλη άποψη όμως. Ο Στήλος μπορεί να έχει άλλη άποψη. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι ένα νέο παιδί, έχει πολλά να μάθει στη ζωή του. Είπαμε, παθαίνεις και μαθαίνεις. Δεν μαθαίνεις ποτέ από το σχολείο τα πάντα, έτσι. Μα δεν είναι το αυτό. Το πάθημα πιστεύω το χθεσινό να έγινε μάθημα. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο θέμα των 180. Πώς το βλέπετε, γιατί την τελευταία εβδομάδα κάποιοι τα γυρίζουν. Κάποιοι που ήταν άντεκτοι και τώρα είχα την Χρυσούλα τη για τα γάνα, είπε και το Θεό να προτείνουν, εγώ δεν ψηφίζω. Αλλά κάποιοι άλλοι, Πολύδωρας, θα είμαι 180,
Καπερνάρος, αφήστε να το δούμε τότε. Λοιπόν, να αφήνουν σας πω, εγώ τώρα που τα λέω και με το όνομά τους. Τα πράγματα έτσι. Και δεν έχω ανάγκη. Μα και εγώ με ονόματα μίλησα, έτσι. Ακούστε κάτι. Υπάρχουν 100 βουλευτές που είναι οι 71 του ΣΥΡΙΖΑ, οι 12 του ΚΚΕ και 17-18 που είναι η Χρυσή Αυγή, οι 99 100 βουλευτές, ας πούμε, χοντρά-χοντρά, που είναι τοποθετημένοι αμαφανδών εναντίον. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι 200 που εν δυνάμει θα μπορούσαν υπό προποθέσεις να ψηφίσουν πρόεδρο. Βάζετε μέσα σε αυτούς 200, βάζετε και τη Δημάρ. Βάζω και τη Δημάρ και τους ανεξάρτητες Έλληνες, βάζω όλους που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν κάποια στιγμή να ψηφίσουν έναν πρόεδρο. Ναι. Άρα λοιπόν η συζήτηση δεν μπορεί να απαντηθεί αν είναι, υπάρχουν 180, αν δεν ονομαστεί το πρόσωπο. Παίζει ρόλο ποιο θα είναι το πρόσωπο, το προτινόμενο, για να απαντήσει κάποιος εάν αυτό το πρόσωπο κάνει για πρόεδρος. Ναι. Γιατί ακούγονται και διάφορα άλλα ευτράπελα που εγώ διαφωνώ, ότι θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, πρόεδρος Δημοκρατίας ένας φιλάνθρωπος, ένας άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Εσείς ποιον θέλετε? Ποιον θέλετε για... Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μπει ένας πολιτικός όπως, με υπηρεία. Όπως? Παραδείγματος χάρη, εγώ θα έλεγα ότι ένας πολύ καλός για πρόεδρος θα ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης. Είπε όχι, τελείωσε. Καλός... Τελείωσε, είπε όχι, δεν θέλει ο Φώτης. Εντάξει, δεν ξέρω τι λέει ο Κουβέλης, ούτε μίλησα μαζί του λεπτομέρως. Λέω για να περιγράψω τι περίμενα, τι περιμένω από έναν πρόεδρο. Ναι, ποιος άλλος? Να μπορεί δηλαδή να έχει μια πολιτική ιστορία, να μπορεί να, όταν θα πάει στο εξωτερικό να μιλήσει με τον Ερντογάν ή με τον πρόεδρο της Ιταλίας και της Γαλλίας, να ξέρει να μιλήσει, να μην μιλάει για πίνακες ζωγραφικής και για... καλλιτεχνικά θέματα. Πάει ο πρόεδρος να μας εκπροσωπεί σε διάφορες επισκέψεις και να μιλάει για πολιτικά θέματα. Σε μεγάλη εκτίμηση τους έχετε τους πίνακες της ζωγραφικής, έτσι? Λέω το, γιατί ακούγονται διάφορα εξτράπελα τώρα. Εμείς εκεί στην Αθήνα μας πλησιάζουν και θα έλεγες να ψηφίσουμε τον τάδε. Εγώ έχω μια άποψη και λέω ότι ο πρόεδρος να είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία. Μα τι να κάνει τον πολιτικό πρόσωπο, αφού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει απλά πράξη νομοτικού περιεχομένου. Το φέρνουν εκεί, ό,τι το φέρνουν υπογράφει. Λοιπόν, εγώ δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι έτσι? Γιατί υπάρχει κάποια πράξη νομοτικού περιεχομένου που δεν έχει υπογράψει ο Μπαμπουλιάς, που έκανε η αντίσταση, πράξη... δηλαδή ο αντιστασιακός. Ακούστε, οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που υπογράφηκαν την περίοδο 2011-2012 ήταν 21 τον αριθμό και ήταν για συγκεκριμένη συγκυρία με το μνημόνιο τότε που επιβλήθηκε. Και τώρα... Δεν έχουν υπογραφεί άλλες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Πώς δεν έχουν υπογραφεί? Πώς δεν έχουν υπογραφεί? Υπάρχουν τα προεδρικά διατάγματα, προσέξτε ο πρόεδρος. Τι λέτε, μισό. Τι λέτε, κύριε Ταμίλιο? Η πράξη νομοτικού περιεχομένου την οποία έκλεισε η ΕΡΤ, η οποία μάλιστα δεν πέρασε και καν από τη Βουλή για την επικύρωση, η οποία υπήρξε, υπογράφτηκε με την απουσία 4 υπογραφών, 4 υπουργών, 2 από το ΠΑΣΟΚ και 2 από την ΔΙΜΑΡ, την υπέγραψε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα, Παπουλιάς. Η πράξη αυτή, ενώ έπρεπε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, να περάσει προσκύρωση από τη Βουλή, επειδή δεν θα την ψήφιζαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν πέρασε ποτέ, παρήλθε ο χρόνος και έληξε. Αυτοκαταργήθηκε. Αυτοακυρώθηκε αυτή η πράξη. Λοιπόν, να το πω αλλιώς. Ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την δυνατότητα να μην υπογράψει μια πράξη. Ναι. Ναι, αυτό λέω. Ο κύριος Παπουλιάς να μην υπογράψει την ΕΡΤ. Άρα, αφού την υπέγραψε, συμφωνούσε. Όχι, αφήστε την ΕΡΤ. Υπήρξε μια άλλη πράξη νομοτικού περιεχομένου που δεν την υπέγραψε. Μία, πέστε μου. Τις έχει υπογράψει όλες. Τις έχει υπογράψει όλες. Επομένως, τι να το κάνω εγώ το πολιτικό πρόσωπο? Μπορεί να είναι πολιτικός και να λέει όλα ναι. Και να είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος να πει: ελάτε εδώ, ρε παιδιά. Γιατί μου φέρνετε να υπογράψω αυτό το πράγμα? Πώς, τι, γιατί κλπ. Ναι. Επειδή εσείς με παίρνετε συνέντευξη και εγώ πρέπει να απαντάω και... Παρακαλώ, σας όχι ακούω. Να ρωτάω εγώ εσάς να απαντάτε. Μπορεί να πω ένα απλό πράγμα. Η Ελλάδα, εκτός από τους νόμους, κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα. Συνήθως ένα νόμο τον ακολουθούν 10, 15, 20 προεδρικά διατάγματα. Ναι. Εάν ο πρόεδρος δεν μπορεί να καταλάβει την έννοια του προεδρικού, τι περιλαμβάνει μέσα το προεδρικό διάταγμα, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Τι πρέπει να ξέρετε? Ότι στη διάρκεια της δεκαετούς θητείας ο κύριος Παπούλιας, άσχετα εάν αυτό έχει δημοσιοποιηθεί ή όχι, έχει δώσει πολλές φορές πίσω, έχει επιστρέψει προεδρικά διατάγματα. Πάρα πολλές φορές. Ανεξάρτητα εάν αυτό επισημοποιείται ή δηλώνεται ή δεν δηλώνεται. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει το πρόσωπο να είναι
σχετικό να μπορεί να διαβάζει αυτά που υπογράφει. Πάντως εγώ δεν μιλώ για προεδρικά διατάγματα και δεν μιλώ δηλαδή για εκείνα τα εργαλεία που εξειδικεύουν και συγκεκριμενοποιούν ένα νόμο, όταν είναι νόμος πλαίσιο, έρχονται τα προεδρικά διατάγματα να τον εξειδικεύσουν. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν μιλάω για προεδρικά διατάγματα, για κανονιστικές διατάξεις, εγκυκλίους κλπ. Εγώ μιλώ για τις πράξεις νομοτικού περιεχομένου. Που ορίζονται με σαφήνεια ότι καμία από αυτές, και αυτό ξεκίνησε από πού, όπου είπατε, κύριε Ταμήλο, εγώ θέλω πολιτικό πρόσωπο. Γιατί το θέλω να έχει κρίση, νου, να ξέρει τι κάνει κλπ. Και εγώ σας φέρνω ως αντεπιχείρημα ότι είχαμε πολιτικό πρόσωπο που έλεγε όλα ναι. Κύριος Παππούλιας. Εντάξει, δεν θα την βρούμε τη δουλειά. Δεν θα την βρούμε τη δουλειά. Εγώ πιστεύω ένας καλλιτέχνης θα έλεγε πιο πολλά νέα από τον κύριο Παππούλια. Λοιπόν, να τα δούμε. Θα αφήσω λίγο γιατί πρέπει να μετακινηθώ. Βεβαίως. Πάρα πολύ, να είστε καλά κύριε Ταμήλο, καλή σας ημέρα. Focus 103,6.